Μία ακόμα πεντάδα υποψηφίων του συνδυασμού του, δημιουργική πρωτοβουλία για τον Δήμο Καλαμάτας παρουσίασε ο υποψήφιος Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος. Πρόκειται για τους εν ενεργεία δημοτικούς συμβούλους Γιάννη Πολίτη, Σαράντο Μαρινάκη και Γιάννη Δούζη, καθώς επίσης και δύο νέα άτομα, τον οικονομολόγο Σωτήρη Κριτσιωτάκη και τον φαρμακοποιό Νίκο Καράμπελα. Τους ευχαριστώ που αποφάσισαν να ενώσουν δυνάμεις μαζί μας. Αισθάνομαι πραγματικά υπερήφανος που επιλέγει να ως πρώτος μεταξύ ίσων να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για το καλό της πόλης μας και του Δήμου μας. Πρόκειται για 5 ενεργούς πολίτες οι οποίοι έχουν αποδείξει την προσφορά τους στα κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά δρόμενα του Δήμου μας. Ο κύριος Βασιλόπουλος είναι ένα άτομο με ήθος. Είναι εργατικός. Σε ό,τι έχει αναλάβει, το έχει φέρει εις πέρας με μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό τον εμπιστεύτηκα και θα είμαι μαζί του στις εκλογές στις ερχόμενες 29 Μαΐου. Επέλεξα τον κύριο Θανάση Βασιλόπουλο γιατί είναι ένας έντιμος άνθρωπος, εργατικός και προπαντός άνθρωπος όχι των λόγων αλλά των πράξεων. Εγώ επέλεξα τον κύριο Βασιλόπουλο διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις υπερορίες που έκανε σαν πρόεδρος που ήταν και το πόσο δουλευτεράς και καθαρός άνθρωπος είναι. Με τον Θανάση του Βασιλόπουλο συνεργαστήκαμε 8 χρόνια και καταδείχτηκε μέσα από αυτή τη συνεργασία σε δύσκολες, πολύ δύσκολες θα έλεγα συνθήκες, αλλά και ομαλές συνθήκες, πόσο προσπάθησε, πόσο αφιέρωσε τον εαυτό του με την επιμονή του, με την διακαή προσπάθειά του, έτσι ώστε να ευοδοθούν όποιες προσπάθειες κάναμε για την πόλη μας. Μια παράταξη αξιόπιστη και πολλά υποσχόμενη για το Δήμο μας, γιατί ηγείται αυτής ένας άνθρωπος σοβαρός και αξιόλογος. Ένας άνθρωπος με όραμα, μεγάλο, όπως έχουμε όλοι εμείς που συμπορευόμαστε μαζί του. Είναι ο άνθρωπος της διπλανής μας πόρτας, ο άνθρωπος που ξέρει να φουγκράζεται